Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS, Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης, Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης. Εύη, καλησπέρα και πάλι. Καλό απόγευμα και από μένα. 1η Δεκεμβρίου, λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS και μια ημέρα που χρειάζεται να διευκρινίσουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν AIDS, το έχουν ψάξει και βεβαίως έχουν βρεθεί θετικοί σε αυτόν τον ιό. Και αυτό που χρειάζεται βεβαίως να αναφέρουμε είναι ότι μέσα στα χρόνια έχουν γίνει και πάρα πολλές καμπάνιες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για το τι είναι το AIDS και πώς αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους χωρίς να έχουν κάτι διαφορετικό στην καθημερινότητά τους. Μπορούν να κάνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα με όλους όσοι δεν το έχουν. Και βέβαια η ιατρική, βέβαια και η επιστήμη έχει κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια. Εύη, να σε ευχαριστήσω πολύ για το πρώτο σχόλιο, μας έβαλε στο κλίμα. Θέλω λίγο να σταθούμε στις συντονισμένες προσπάθειες που καταβάλλει ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος Θετική Φωνή. Και θέλω να πάμε ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Κεράτσα, τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Συλλόγου, τον οποίο θέλω να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία, την τοποθέτηση και το σχόλιο του στην εκπομπή μας. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με το κεντρικό μήνυμα το οποίο προκύπτει και μετά να λύσουμε κάποιες απορίες. Απορίες που έχει ο καθένας από εμάς, ο οποίος δεν γνωρίζει, δεν έχει ασχοληθεί ή έχει ακούσει τους δικούς του μύθους. Κεντρικό μήνυμα της ημέρας. Το κεντρικό μήνυμα της ημέρας για το Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδος σήμερα είναι ότι δεν είμαστε όλοι εδώ, αλλά είμαστε ακόμη εδώ. Η σημερινή μέρα είναι μια ημέρα μνήμης για όλα τα άτομα που χάσαμε μέσα στα τελευταία 41 χρόνια της ιστορίας της πανδημίας αυτής, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια ημέρα διεκδίκησης. Και η κυριότερη διεκδίκησή μας είναι να εξαλειφθεί σταδιακά το στίγμα. Αυτό για να το πετύχουμε, το μόνο που πρέπει να γίνει και που μπορεί να γίνει από μεριάς και της δικής μας, αλλά ελπίζουμε και της πολιτείας σταδιακά, είναι ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, πληροφόρηση του κοινού, γιατί δυστυχώς δεν έχουν εμπεδωθεί όλες οι επιστημονικές εξελίξεις που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, HIV και AIDS. Δύο ονομασίες, δύο όροι που συγχέονται. Ακριβώς. Να εξηγήσουμε λίγο για να γίνει κατανοητό. Μάλιστα. HIV είναι η ονομασία του ιού. Ο ιός αυτός είναι ένα σεξουαλικός μεταδιδόμενο νόσημα κατά κύριο λόγο, ο οποίος δρά κάνοντας μία επίθεση στο νοσοποιητικό σύστημα, εξασθενώντας το νοσοποιητικό σύστημα. Παρ' όλα αυτά, τα άτομα που ζουν με τον ιό αυτό σήμερα λαμβάνουν μία αγωγή, η οποία ονομάζεται αντιρρετροϊκή, και έτσι μπορούν και έχουν μία φυσιολογική υγιή ζωή, χωρίς καν να το μεταδίδουν. Οπότε δεν φτάνουν και στην κατάσταση που λέγεται AIDS. Δηλαδή υπάρχει μια διαφορά. Το AIDS είναι μια ιατρική κατάσταση, ένα σύνδρομο που προκαλείται μετά από χρόνια από τη λίμωξη με τον HIV, ναι, αν δεν ληφθούν τα φάρμακα. Οπότε νομίζω στην Ελλάδα ότι σήμερα ακριβώς υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε φτάσει σε αυτό την ακραία πορεία του HIV για να γίνει κατανοητό και στον κόσμο. Πλέον είναι κάτι που τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο είναι πάρα πολύ σπάνιο. Δηλαδή, πλέον τα άτομα κάνουν την εξέταση, γνωρίζουν το στάτους τους, γνωρίζουν ότι ζουν με τον ιό, ξεκινάνε την αγωγή, ναι, θέτουν τον ιό υπό έλεγχο, δυναμώνουν το νοσοποιητικό του σύστημα και έτσι δεν φτάνουν στην κατάσταση αυτή. Η κατάσταση του AIDS είναι κάτι που αφορά κυρίως χώρες που είναι αναπτυσσόμενες. Ναι. Ή κάποιες πολύ ακραίες περιπτώσεις, πολύ όψιμη διάγνωση. Επειδή έχουμε διαβάσει πάρα πολλά και όπως τόνισα και στον πρόλογό μου, δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι. Μύθος ή πραγματικότητα ότι στην πορεία της αγωγής υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο HIV έχει εξαφανιστεί από τον οργανισμό ενός ατόμου. Αυτό, παρόλο που πολύ θα το θέλαμε, δυστυχώς είναι ένας μύθος προς το παρόν. Δυστυχώς η αγωγή που έχουμε αυτή τη στιγμή θέτει υποκλήρια έλεγχο τον ιό, οπότε δυναμώνει το νοσοποιητικό σύστημα. Παρ' όλα αυτά, τα άτομα που ζουν με τον ιό, ζουν με τον ιό εφόρου ζωής. Δηλαδή, σημαίνει ότι λαμβάνουν στην αγωγή, δεν σημαίνει ότι ο ιός εξαλείφεται, σημαίνει ότι απλά τον ελέγχουν. Ελπίζουμε πως τα επόμενα χρόνια θα μπορέσει να υπάρξει και η αντίστοιχη αγωγή ή το αντίστοιχο εμβόλιο που θα εξαλείψει πλήρως τον ιό. Δηλαδή, θα μιλάμε για πλήρη θεραπεία και όχι απλά για έλεγχο. Ποια συμπτώματα πρέπει να μας ανησυχήσουν? Αυτό είναι ένα κομμάτι που χαίρομαι πολύ που το συζητάμε, γιατί είναι κάτι που παρερμηνεύεται πολύ συχνά.
Υπάρχουν κάποια συμπτώματα τα οποία συνοδεύουν την πρωτολίμωξη HIV. Δηλαδή, είναι κάποια συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν, δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα εμφανιστούν σε όλα τα άτομα, μέσα στον πρώτο μήνα από τη λίμωξη με τον ιό. Αυτά είναι συμπτώματα που παραπέμπουν σε κρυολόγημα. Δηλαδή, μπορεί να είναι πυρετός, μπορεί να είναι αδυναμία, μπορεί να είναι οτιδήποτε, σαν αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, σαν την κοινή γρίπη. Παρ' όλα αυτά, επειδή αυτά τα συμπτώματα με τον καιρό, δηλαδή κρατάνε όσο μια γρίπη και μετά περνάνε, και επειδή επίσης δεν εμφανίζονται σε όλα τα άτομα, αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι σαν λίμωξη δεν έχει κάποια συμπτώματα που θα μας ταρακουνήσουν. Ο μόνος τρόπος για να γνωρίζουμε την κατάστασή μας είναι να εξεταστούμε, γι' αυτό το λόγο και τονίζουμε τη σημασία της εξέτασης ανά τα 7 χρονικά διαστήματα. Μάλιστα, αναφορικά τώρα με την διάγνωση, υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορεί να υπάρξει, να καταγραφεί κάποια αστοχία? Τα τεστ που διαθέτουμε είναι πάρα πολύ έγκυρα. Όλα τα τεστ, γιατί υπάρχουν διαφορετικές τεχνολογίες, δηλαδή υπάρχουν τα τεστ τρίτης γενιάς και τα τεστ τέταρτης γενιάς. Υπάρχουν και κάποια άλλα ακόμα πιο εξειδικευμένα που έχουν ακόμα υψηλότερη κυρότητα. Το μόνο πράγμα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι ανάλογα με την τεχνολογία του τεστ, ανάλογα με την τεχνολογία μάλλον, αλλάζει και το χρονικό διάστημα μετά το οποίο μπορούμε να γνωρίζουμε ότι έχει υπάρξει όντως κάποια λίμωξη. Δηλαδή, στα τεστ τρίτης γενιάς είναι απαιτούμενο να έχουν περάσει 3 μήνες από τη λίμωξη. Στα τεστ τέταρτης γενιάς, 1 μήνας είναι αρκετός. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο στο κομμάτι της αισιοδοξίας, στο κομμάτι του γεγονότος ότι η επιστήμη έχει κάνει άλματα και στο κομμάτι των ταμπού. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε κάνει και βήματα μπροστά, κατά πόσο πίσω είμαστε σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στο κομμάτι του στίγματος. Και πολύ καλά κάνατε και το αναφέρατε στον πρόλογό σας. Το γεγονός ότι κάποιος είναι οροθετικός δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να δουλέψει, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει σχέση, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να κοιτάξει μπροστά, να εργαστεί, να ονειρευτεί, ίσως να κάνει και οικογένεια. Ακριβώς. Ουσιαστικά τα άτομα που ζουν με τον ιό αυτό πλέον μπορούν να ζουν κανονικά, έχουν μια απόλυτη υγιή ζωή. Όπως είπαμε, δεν μεταδίδουν τον ιό, λαμβάνονται στην αγωγή τους ακόμα και με σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλακτικό. Μπορούν να αποκτήσουν παιδιά, να κάνουν οικογένεια. Ο ιός δεν μεταδίδεται ακόμα με την κοινωνική συναναστροφή, π.χ. που είναι μια γνωστή παρερμήνευση. Οπότε η επιστήμη έχει προχωρήσει, είναι καιρός να κάνει το ίδιο και η κοινωνία. Το στίγμα εξακολουθεί να υφίσταται, οι διακρίσεις υπάρχουν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των ατόμων που ζουν με τον ιό δεν είναι ο ίδιος ο ιός πλέον, εφόσον λαμβάνουν την αγωγή τους, αλλά το στίγμα και οι διακρίσεις. Και εμείς, σαν Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος, ακριβώς γι' αυτό το λόγο αγωνιζόμαστε, για να υπάρξουν οι κατάλληλες δράσεις, ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, οι κατάλληλες διεκδικήσεις, και σιγά σιγά ελπίζουμε πως σε κάποια χρόνια θα έχει εξαλειφθεί το στίγμα και θα μπορούμε να δούμε τον HIV σαν αυτό που πραγματικά είναι. Ένας απλά ιός, μια απλή ιατρική κατάσταση και τίποτα παραπάνω που θα πρέπει να ορίζει ένα άτομο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κεράτσα. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Πολύ δυνατά τα μηνύματα που στείλατε και απαντήσατε και σε ερωτήματα και καταρρύψατε και μύθους. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Δική μας χαρά. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μας από Κρήτη.